μια αναφορά σε κάτι που δεν ήταν βέβαια μια ευχάριστη εμπειρία για όσους την έζησαν. Αρκετός κόσμος δεν το γνωρίζει καν και ήταν ένα ταξίδι το 1985 που θα μπορούσε να είχε αποβεί και μοιραίο για την ομάδα του Πανθηραϊκού. Θεωρώ ότι αξίζει να κάνουμε μια αναφορά στη σημερινή εκπομπή και σε αυτό το γεγονός, καθώς σημάδεψε αρκετούς από τους ανθρώπους που ήταν σε εκείνη την αποστολή. Κύριε Νίκο. Ναι, σίγουρα. Ήταν Νοέμβριος του 1985, όταν η ομάδα για πρώτη φορά συμμετείχε στο τότε περιφερειακό, όπως λέμε, η τέταρτη εθνική, όπως έγινε αργότερα, σε ένα παιχνίδι στη Μυτιλίνη με τον Διαγόρα Αγίας Παρασκευής. Ομάδα την οποία την αντιμετωπίσαμε και πριν δύο χρόνια στην τρίτη εθνική. Μετά το παιχνίδι και ήταν και η πρώτη μας νίκη με 2-4, με το αεροπλάνο της γραμμής, Μυτιλίνη Αθήνα, τα τριαντάρια τότε λεωφορεία αεροπλάνα που υπήρχαν, μία αποστολή 24 άτομα που είμαστε από την ομάδα και συνολικά 27 επιβάτες, ενώ ξεκινήσαμε 5 η ώρα από την Μυτιλίνη για Αθήνα, θα φτάναμε στις 6, ένα ταξίδι πάρα πολύ καλό στη διάρκεια για 50 λεπτά. Στο τελευταίο πεντάλεπτο πριν την προσγείωση, με πολύ κακό καιρό, δεν τα καταφέραμε στην Αθήνα, γυρίσαμε αρκετά αεροδρόμια της χώρας, δεν μπορέσαμε να κατέβουμε. Τα καύσιμα ήταν για 3,5 ώρες. Εμείς ήδη είχε φτάσει 8 το βράδυ και προσπαθούσαμε. Ο πιλότος του αεροσκάφους προσπαθούσε να βρει ασφαλές αεροδρόμιο. Τελικά κατέληξε ότι μόνο στην ΚΟ θα μπορούσε με αυτές τις χειρικές συνθήκες να κάνει προσγείωση. Φτάσαμε στις 8 και 20 στην ΚΟ. Ευτυχώς, ενώ στην πρώτη προσπάθεια δεν τα κατάφερε να προσγειωθεί, στη δεύτερη το προσγείωσε το αεροπλάνο με πολύ καιρικές συνθήκες άσχημες, με 11 μποφόρ. Πραγματικά μας είχαν χάσει όλοι από τα ραντάρ. Είχε βγει έκτακτο στη τηλεόραση ότι η αεροπλάνο της Ολυμπιακής έχει χαθεί από τα ραντάρ και δεν βρίσκεται πουθενά. Είχαν όλοι τρομοκρατηθεί που ήξεραν ότι είμαστε μέσα 24 άτομα, με τον πρόεδρο τον Αρτέμ τον Μητροπία τότε, τον πρώτο που ήξερε ότι ήταν η αποστολή μέσα. Και θυμάμαι ότι όταν τον πήρα περίπου 9 παρά το βράδυ τηλέφωνο από την ΚΟ και του είπα ότι είμαστε στην ΚΟ, θυμάμαι τα κλάματα και τις φωνές, γιατί όλοι μας είχαν ξεγράψει. Ήταν μια πολύ άσχημη εμπειρία για μας όλους που ταξιδεύαμε. Από τότε κάποιοι ίσως δεν έχουν ξαναμπεί σε αεροπλάνο από τότε. Ένας από αυτούς και εγώ για τουλάχιστον 20 χρόνια δεν είχα τολμήσει να ξαναμπω σε αεροπλάνο. Αλλά ευτυχώς με τη βοήθεια της Αγίας Εκατερίνης, που ήταν η παραμονή της εορτής, όλα πήγαν καλά και τελικά τα καταφέραμε, γλιτώσαμε από αυτά και συνεχίσαμε την ομάδα, γιατί ίσως αρκετοί να μην υπήρχαμε αν είχε συμβεί το τραγικό. Και σίγουρα, επειδή είναι μια ιστορία που δεν είναι και ευρέως γνωστή, καλό είναι να την αναφέρουμε. Πολλοί και από τους ανθρώπους που είναι γνωστοί σήμερα στο σαντορινιό ποδόσφαιρο ήταν μέσα σε αυτή την πτήση, που ευτυχώς δεν ήταν η μοιραία πτήση, έτσι. Ναι, ήταν και ο Βασαλάκης ως ποδοσφαιριστή τότε, ο Οδυσσέας ο Κολέτσης, όπως θυμάμαι, ο Λευτέρης ο Τζούρος, ο Μάκης ο Καφιέρης. Ο οποίος ο Μάκης πιθανόν να μην έχει ταξιδέψει ακόμα ο Καφιέρης με αεροπλάνο από τότε. Είμαστε, σας είπα, 24 άτομα η αποστολή του Πανθηραϊκού. Και κάθε χρόνο γίνεται μια αναφορά, φροντίζει ο Πανθηραϊκός, και γίνεται έτσι μια υπενθύμηση του γεγονότος στην επέτειο, ας το πούμε έτσι, κάθε χρόνο θυμίζει το τι είχε γίνει τότε. Ναι. Μια συγκλονιστική στιγμή, όπως και άλλες σίγουρα, κύριε Καπουράκη, που σας έχουν σημαδέψει στον Πανθηραϊκό, έτσι. Ναι, οπωσδήποτε, γιατί μιλάμε ότι ήταν μια φοβερή εμπειρία. Εάν δεν το έχεις ζήσει, όσο και να σου εξηγεί ο άλλος, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Γιατί πραγματικά οι συνθήκες ήταν τραγικές. Όταν μαθαίνουμε ότι είχε 11 μπουφόρ, όταν βλέπαμε
όταν μας έλεγε ο πιλότος ότι αν δεν τα καταφέρουμε θα κάνουμε αναγκαστική προσθαλάσσωση, όταν βλέπαμε τα κύματα ότι περίπου μας χτυπούσαν σε αεροπλάνο, εμείς το αεροπλάνο πάνω κάτω να χτυπιόμαστε όσο δεμένοι και να είμαστε στα καθίσματά μας, χτυπιόμαστε στην οροφή και στο κάθισμα, να καταλαβαίνετε την εμπειρία μας.